1:30, 1 Corinthians. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness, sanctification and redemption. Ας είσαστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της γεννήθης εμάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης. Amen. Hallelujah. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. Hallelujah. We touched 1 Corinthians chapter 1 previous time we studied. Την περασμένη φορά που μελετήσαμε, αγγίξαμε την 1η Κορινθίους 1:30. And we were tackling, dealing with the approach we should use in apologetics, basically. So, in summary, we repeat it. Και μεταχειριζόμασταν, αντιμετωπίζαμε ποια θα είναι η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε όσον αφορά την απολογητική. Amen. You remember what he said, right? Θυμάστε τι είπαμε. Okay, I'll say a few things that we for surely we learned in the beginning of this course. Θα πούμε δύο-τρία πράγματα που μάθαμε στις αρχές αυτού του μαθήματος. Number one, before we answer, πρώτον, πριν απαντήσουμε, we don't rush to the answer, δεν βιαζόμαστε να απαντήσουμε, but instead take their question or their comment or opinion, αλλά αντίθετα, παίρνουμε την ερώτησή τους. And their opinion, and we show them the foolishness of it and give it back to them. Και τη γνώμη τους και τους δείχνουμε την τιμωρία τους. Τιμωρία της ερώτησης. Yeah. We don't want to call them foolish. Δεν θέλουμε να τους αποκαλέσουμε ανόητους. We separate their soul, which is precious to the Lord. Ξεχωρίζουμε την ψυχή τους, η οποία είναι πολύτιμη προς τον Κύριο. And we deal with their motives. Και χειριζόμαστε τα κίνητρά τους. The heart of man is above all wicked, the Bible says. Η Βίβλος λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι πονηρή, διεστραμμένη. Σφόδρα διεστραμμένη. And in the book of Proverbs it says also he it exactly uses these words. Και στο βιβλίο των Παροιμιών χρησιμοποιεί αυτά ακριβώς τα λόγια. He who follows his heart is foolish. Αυτός που ακολουθεί την καρδιά του είναι ανόητος. That's exactly what the Bible says. Αυτό, συγγνώμη, είναι ακριβώς που λέει η Βίβλος. I don't want to be foolish. Εγώ δεν θέλω να είμαι ανόητος. Personally. Προσωπικά. And I guess you neither do want to be foolish. We all do want to be wise in the Lord. Ούτε και εσύ. Όλοι θέλουμε να είμαστε σοφοί εν Κυρίω. Therefore, we recognize that in this world there is only foolishness and no wisdom. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει μωρία και όχι σοφία. Apart from Christ, I am nothing. Μακριά από τον Χριστό είμαι ξεχωριστά από τον Κύριο Ιησού είμαι ένα τίποτα. In Christ, εν Χριστώ, listen, see how I put it. Ακούστε πώς το θέτω. In the old days I used to say, I am everything. Παλιότερα συνήθιζα να λέω είμαι τα πάντα. No. Apart from Christ, I, you, we are nothing. Zero, the Bible says. Χωρίς τον Ιησού, εγώ και εσύ είμαστε ένα τίποτα, η Βίβλος λέει. In Christ, εν Χριστώ, He is everything. Εν Χριστώ, αυτός είναι τα πάντα. Amen. Not us, don't forget that. Όχι εμείς, μην το ξεχνάτε αυτό. He is everything in himself and he is everything in me. Είναι τα πάντα ο ίδιος και είναι τα πάντα μέσα μου.
So let us not puff up with the knowledge that puffs up. We learned that there is a knowledge that puffs up. Έτσι ας μη φουσκώνουμε, ας μη περηφανευόμαστε με τη γνώση που φουσκώνει, γιατί υπάρχει αυτή η γνώση. But we learned that there is a knowledge that builds up. Όμως μάθαμε επίσης ότι υπάρχει μια γνώση η οποία οικοδομεί. You and I cannot say, oh, I don't have any pride in me, of course. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να πούμε, μα εγώ δεν έχω καμιά περηφάνεια μέσα μου. It's not about if we have any pride. Δεν πρόκειται για το εάν έχουμε περηφάνεια ή όχι. The question we should set is as follows. Αλλά η ερώτηση που πρέπει να θέτουμε είναι η εξής. Not if we have any pride, but how much pride we have. Όχι αν έχουμε περηφάνεια, αλλά πόση περηφάνεια έχουμε. A brother and sister, because I have to take the log out of my own eye first. Και αδερφέ μου, επειδή πρώτα πρέπει να βγάλω το ξυλαράκι από το δικό μου μάτι. Το δοκάρι. Το δοκάρι από το δικό μου μάτι. And then take out the little speck from your eye. Και μετά να βγάλω το ξυλαράκι από το δικό σου. When it comes to pride, I want to first deal with my flesh. Όταν πρόκειται για περηφάνεια, θέλω να χειρίζουμε πρώτα τη δική μου σάρκα. Okay, never point anybody else. Και ποτέ να μην υποδεικνύω σε κάποιον άλλο. You see, as I point with πώς το λέμε αυτό. Ναι, αλλά πώς το λέμε στα αγγλικά. Ο δείχτης. If I Is that the pointer? Okay. If I use the finger called pointer to point at my sister, αν δείξω με το δάχτυλο που ονομάζεται δείχτης τον αδερφό μου, three of these fingers point back to me. You know that, of course. Έχω άλλα τρία δάχτυλα που δείχνουν πίσω προς εμένα. And the worst of all, one, the thumb. Blames God, points to God. Το χειρότερο είναι ότι ο αντίχειρας δείχνει προς τον Θεό και It's as if it blames God. Είναι σαν να ρίχνει το πτέρυγμα στον Θεό. As if it accuses to God. So we must be careful, okay? So it's not if we have pride, it's how much pride we have. Έτσι δεν πρόκειται για το ζήτημα εάν έχουμε περηφάνεια, είναι πρόκειται όμως για το πόση περηφάνεια έχουμε. And this is the pride-o-meter. Και αυτό η βίβλος είναι το περηφανόμετρο. And we have to realize that we don't always understand or realize how much pride we have, so we should allow the Holy Spirit to deal with it. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τις πιο πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καν πόση περηφάνεια έχουμε και έτσι πρέπει να αφήνουμε το Άγιο, να επιτρέπουμε στον Άγιο Πνεύμα να το χειρίζεται αυτό. When I was yet in the university, in our studies with my wife, we were doing pedagogics. That's education. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο με τη σύζυγό μου και σπουδάζαμε παιδαγωγικά. Our teacher told us, as we teach. Ο καθηγητής μας είπε ότι καθώς διδάσκουμε. Never to say that any question can be foolish. Ποτέ να μην πούμε ότι κάποια ερώτηση είναι ανόητη. There is no foolish questions. Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Of course, 30 years later, I can understand where I came from, and that school was full of secular humanism, liberalism, all these kinds of new age. Τώρα 30 χρόνια μετά μπορώ να καταλάβω από πού ήρθα και μπορώ να καταλάβω ότι εκείνο το σχολείο ήταν γεμάτο με διδασκαλίες. All of the universities. Και της νέας εποχής, όπως και όλα τα πανεπιστήμια. And we used to say there are no foolish questions, but the Bible says, oh yes, there are. Και συνηθίζαμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις, όμως η Βίβλος λέει πως ναι, υπάρχουν. Why? Γιατί? Because if the motives are foolish, the question will be foolish. Επειδή αν τα κίνητρα είναι ανόητα, τότε και η ερώτηση θα είναι ανόητη. Amen. And the Bible calls evil evil, good good, light is light and darkness is darkness. Και η Βίβλος αποκαλεί το κακό κακό, το πονηρό πονηρό και το σκοτάδι σκοτάδι. And the whole chapter we read in the previous session was an analysis of
the foolishness of the world and the wisdom of God. Και το όλο το κεφάλαιο που διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα ήταν μια ανάλυση για τη μορία του κόσμου και τη σοφία του Θεού. Of course, people look at us and say that we are foolish. Φυσικά οι άνθρωποι μας βλέπουν και λένε ότι εμείς είμαστε οι ανόητοι. And God takes this statement in euphemism and turns it against them. Και ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτή τη δήλωση με εμφημισμό και την αντιστρέφει για αυτούς. It's what we say στα ελληνικά, μάλλον θα πρέπει να το λέμε σαν ο όρος αυτός, το turning the tables, είναι σαν να αντιστρέφουμε τους όρους. So it's as if God is taking what they are saying, turning the tables and giving it back to them. Και είναι, λες και ο Θεός παίρνει αυτό που λένε και το αντιστρέφει και τους το δίνει πίσω. Showing them their foolishness. Τους δείχνει δηλαδή τη μορία τους. In calling us, calling him and calling his word foolish. Τους δείχνει δηλαδή πόσο ανόητοι είναι με τον αποκαλούν εμάς και τον Θεό και τον λόγο του μορία. Using the term euphemism, saying something. Τον εφημισμό. Saying something that you mean the opposite exactly. Δηλαδή με το να λες κάτι εννοώντας ακριβώς το αντίθετο. Amen. So this is a biblical approach. Έτσι αυτή είναι η βιβλική προσέγγιση. If I can find the verses later on or next time I will give them to you. Αν βρω τα εδάφια αργότερα ή την επόμενη φορά θα σας τα δώσω. But I will give them to you in Greek because I remember them in Greek better. Αλλά θα σας τα πω στα ελληνικά γιατί το θυμάμαι καλύτερα. It says, μετά του διεφθαρμένου διεφθαρμένος θέλει σφερθεί. With a corrupt mind, corrupt man, you will deal in a corrupt way. Not meaning you will be corrupted too. Δεν εννοεί ότι και εσύ θα είσαι διεφθαρμένος. But it means that you give him back of the same medicine he is trying to give you. Αλλά ότι του δίνεις πίσω το ίδιο φάρμακο που προσπαθεί να σου δώσει. You give him back what he gave you and prove its foolishness and give it back to him. Δηλαδή, του δίνεις πίσω αυτό που σου δίνει αποδεικνύοντας του την ανοησία του. Let me give you an example. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. And we said we are going to tackle tough questions. Και είπαμε ότι θα μεταχειριστούμε δύσκολες ερωτήσεις, δύσκολα ερωτήματα. I will give you just a bit of taste of some in cosmology, philosophy, theology. Θα σας δώσω λίγο από κοσμολογία, κάποια από την θεολογία. Questions that touch are under these fields of ερωτήματα study. Ερωτήματα που αγγίζουν ή προκύπτουν κάτω από αυτά τα πεδία μελέτης. And then we'll analyze them later on. Και θα τα αναλύσουμε αργότερα. Okay. One example is what happened in Connecticut in an elementary school when a gunman entered the classroom. Το ένα παράδειγμα είναι το τι συνέβη και σε ένα σχολείο, δημοτικό σχολείο του Connecticut, όταν ένας οπλοφόρος μπήκε σε ένα σχολείο. And the teacher, a lady, young lady teacher, realized what was going on. She heard the shouts, she heard the commotion outside the classroom, so she had some time to prepare. Και μια γυναίκα δασκάλα άκουσε όλο αυτό το συνωστισμό και τη φασαρία και κατάλαβε τι συνέβαινε και έτσι είχε χρόνο να αντιδράσει. And by the time the gunman entered the classroom, έτσι μέχρι να έρθει αυτός ο άνθρωπος που πλοφορούσε μέσα στην τάξη. Not with a gun, but with a machine gun, an automatic machine gun. Με ένα αυτόματο όπλο. So he said angrily, "Where are the children?" Όταν αυτός μπήκε στην τάξη και ρώτησε θυμωμένα, "Πού είναι τα παιδιά?" She said, "They're outside doing gym, PE, physical education." Του είπε, "Gymnastics. Είναι έξω και κάνουν γυμναστική." So he killed her immediately and he ran to the next classroom. Έτσι τη σκότωσε αμέσως και έτρεξε στην επόμενη αίθουσα. Did she tell him the truth? Του είπε την αλήθεια? Should she tell him the truth? Θα έπρεπε να του πει την αλήθεια? Had she been a Christian, should
She had told him the truth. Αν ήταν χριστιανή, έπρεπε να του πει την αλήθεια. Wouldn't that be foolish had she told him the truth? Δεν θα ήταν ανόητο αν του έλεγε την αλήθεια. Had these children been her children, would she have told him the truth? Αν τα παιδιά αυτά, οι μαθητές αυτοί ήταν δικά της παιδιά, θα του έλεγε την αλήθεια. And had you been in her case, would you tell the truth? Και αν ήσασταν εσείς στη θέση της, θα κάνατε το ίδιο? I wouldn't. Εγώ δεν θα το έκανα. So what she did was the time she had before the gunman entered the classroom. Αυτό που έκανε είναι όσο χρόνο είχε μέχρι να έρθει ο άνθρωπος στην αίθουσα. She hid all the children in the closets. Έκρυψε όλα τα παιδιά μέσα στα ντουλάπια. Because there were enough closets in the big room of the classroom. Επειδή είχε ντουλάπες μεγάλες σε αυτή, οι ντουλάπια μεγάλα σε αυτή την αίθουσα. And she managed to quickly push the children in and tell them to keep quiet because there was a danger for their lives. Και έτσι κατάφερε να τα βάλει μέσα και να τους πει να παραμείνουν ήσυχα γιατί υπήρχε κίνδυνος στη ζωή τους. Is that foolishness or is that wisdom? Είναι αυτό ανοησία ή είναι αυτό σοφία? Yes, she lied. We have two diagnoses, pieces of diagnosis, two different diagnoses. Ναι, είπε ψέματα και έχουμε δύο διαφορετικές τώρα διαγνώσεις. One that she lied. Ένα ότι είπε ψέματα. But second, nobody can doubt that she gave her life for them. She sacrificed. Και κατά δεύτερον ότι θυσίασε τη δική της ζωή για αυτά τα παιδιά. Isn't sacrifice a Christian attribute? Δεν είναι η θυσία ένα χριστιανικό χαρακτηριστικό? Isn't it the Lord Jesus that had said, greater love hath no man but to lay down his life for his friends? Δεν είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς που είπε, μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει άνθρωπος παρά να βάλει τη ζωή του κάτω για τους φίλους του? Amen. The Lord Jesus said that. Ο Κύριος Ιησούς το είπε αυτό. There is no greater love. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη. Now, we have another example, just two different examples, one in practical daily life today. Τώρα είδαμε ένα παράδειγμα στην πρακτική καθημερινή ζωή. Okay, well, I promised you we will tackle tough questions. That's one of them. Και σας υποσχέθηκα ότι θα χειριστούμε δύσκολα ερωτήματα και αυτό είναι ένα από αυτά. And we are weighing between foolishness and wisdom. What is foolishness? What is wisdom? Ζυγίζουμε μεταξύ μορίας και σοφίας. Τι είναι μορία, δηλαδή ανοησία, και τι είναι σοφία. What should we do in different situations? Not only what we should say, but what should we do also? Όχι μόνο το τι πρέπει να πούμε σε δύσκολες περιπτώσεις, αλλά και το τι πρέπει να κάνουμε. This kind of a question I had it for decades, to be honest. Αυτού του είδους την ερώτηση την είχα για δεκαετίες, για να είμαι ειλικρινής. But I'm so glad today I am cleared up on the subject, biblically speaking. Αλλά είμαι ευγνώμων γιατί σήμερα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα για μένα βιβλικά. And I hope it encourages you to find an answer in difficult questions also. Και ελπίζω ότι θα σε ενθαρρύνει και σένα στο να βρεις απαντήσεις για δύσκολες περιπτώσεις. How many of you remember Rahab? Πόσοι από σας θυμάστε την Ραάβ? And the rest of it says the prostitute. Το υπόλοιπο του ονόματός της λέει Ραάβ, η πόρνη. Is she a prostitute? Είναι όντως πόρνη? If Paul is the chiefest of sinners, then Rahab is a prostitute. Αν ο Παύλος είναι ο χειρότερος όλων των αμαρτωλών, τότε και η Ραάβ είναι η Ραάβ η πόρνη. You see how you put two passages of scripture together and analyze them, analyzing them under the light of God. Βλέπετε πως βάζουμε and his wisdom. Δύο κομμάτια από τη γραφή μαζί και τα αναλύουμε κάτω από το υπό το φως της σοφίας του Θεού.
But Paul said, I'm the chiefest of sinners. Μα ο Παύλος είπε, είμαι ο χειρότερος όλων των αμαρτωλών. Maybe that's how he felt. Ίσως έτσι ένιωθε. Maybe that's how I feel or you feel. Ίσως έτσι νιώθεις εσύ, έτσι νιώθω κι εγώ. And maybe we should feel like it before, like this before God Almighty. Ίσως έτσι πρέπει να νιώθουμε ενώπιον του Θεού. It doesn't mean we are. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όντως είμαστε. Because what have we learned in our church? Επειδή τι μάθαμε στην εκκλησία μας. If you find anything like this, go up a verse, down a verse. Αν βρεις κάτι τέτοιο, πήγαινε πάνω ένα εδάφιο και προς τα κάτω ένα εδάφιο. If you don't find an answer, go up another verse and go down two verses. Και αν δεν βρεις την απάντηση στο προηγούμενο ή επόμενο εδάφιο, πήγαινε δύο εδάφια πιο πάνω ή δύο εδάφια πιο κάτω. Because a critical key of biblical hermeneutics is content, content, and again content. Επειδή ένα βιβλικό κλειδί για ερμηνευτική είναι περιεχόμενο, περιεχόμενο και πάλι περιεχόμενο. So Rahab, έτσι, Ραάβ, is not a prostitute. Δεν είναι πόρνη. She is a saint of God. Είναι μια Αγία του Θεού. She is my sister in Christ. Είναι αδελφή μου εν Χριστώ. She is washed in the blood. Είναι πλημμένη με το αίμα. And she is a lady that revolutionized the whole world. Και είναι μια κοπέλα που άλλαξε τον κόσμο. Nowadays in Saudi Arabia, they allowed women to drive. Στις μέρες μας, στη Σαουδική Αραβία, επιτρέπουν στις γυναίκες να οδηγούν. It was, I don't know if it was the only country, but it was a closed country and didn't allow women to drive. So that's a breakthrough for that area. Δεν ξέρω αν ήταν η μόνη χώρα, αλλά ήταν μια χώρα που ήταν κλειστή ως προς το ζήτημα αυτό και τώρα έδωσαν αυτή την ελευθερία στις γυναίκες. And ladies are very happy. Και οι γυναίκες είναι πολύ χαρούμενες. Now, the leader of that country, I just heard that he wants to open up to freedom and be more Western and so on and so forth, which is very good for us. Και όπως διάβασα, ο ηγέτης αυτής της χώρας θέλει να ανοιχθεί προς τον δυτικό κόσμο και να είναι πιο ανοιχτός, πιο ελεύθερος. And they give him a credit for such a great achievement. Και του δίνουν έπαινο για ένα τέτοιο μεγάλο κατόρθωμα. Listen, the first one that gave back the rights to women was the Lord Jesus Christ. Ακούστε, ο πρώτος που έδωσε πίσω τα δικαιώματα στις γυναίκες ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. He is the one who made them male and female. Αυτός είναι ο Θεός, είναι που έφτιαξε τον άνθρωπο άρεν και θήλη. And our guest speaker said it on his preaching too, if you remember. Και ο φιλοξενούμενος μας ομιλητής το είπε και καθώς κήρυτε. Επίσης, he made Adam, φτιάξε, δημιούργησε τον Αδάμ, made Adam and called them Adam, male and female. Και τους ονόμασε Άρεν και Θήλη. It was Adam who named his wife Eve. Ήταν ο Αδάμ που ονόμασε τη σύζυγό του Εύα. He made Adam and called them male and female. Έφτιαξε τον Αδάμ και τους ονόμασε Άρεν και Θήλη. In one he saw two. Μέσα σε ένα ο Θεός είδε δύο. Out of one he got another one. Μέσα από τον ένα έφτιαξε τον άλλο. So you see, Adam and Eve were a unit, a had a unit before God. Έτσι βλέπουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν μια μονάδα. Male and female are not two, but one man. Άρεν και Θήλη δεν είναι δύο, αλλά ένας άνθρωπος. So, can you now see the Trinity in action on the God level? Έτσι τώρα μπορείτε να δείτε την τριαδικότητα σε δράση στο επίπεδο του Θεού. And dualism at least in the human level. Και διαδισμό τουλάχιστον στο ανθρώπινο επίπεδο. And of course we see triunity in men, humans. Και φυσικά βλέπουμε τριαδικότητα στους ανθρώπους. In animals.
στα ζώα, in trees, στα δέντρα, in the universe, στο σύμπαν, everything, even physics, chemistry, elements of physics and chemistry and biology, τα πάντα, όλα τα στοιχεία της φυσικής, της βιολογίας, της χημίας, can be traced in triunities. Μπορούν να σκιαγραφηθούν, να πάνε πίσω σε τριαδικότητες. So we shouldn't be surprised when we talk about a triune God. Έτσι δεν πρέπει να μας κάνει έκπληξη όταν μιλάμε για ένα τριαδικό Θεό. Or equality between man and woman. Ούτε για ισότητα ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Let's not confuse hierarchy. Ας μην συγχύζουμε την ιεραρχία with the value of soul. Με την αξία της ψυχής. Before God, man is absolutely equal with woman. Woman is absolutely equal to man. Ενώπιον του Θεού, ο άντρας είναι απόλυτα ίσος με τη γυναίκα και η γυναίκα είναι απόλυτη ίση με τον άντρα. Of course, they have a different role and responsibilities. Thank God he made it that way so that there will be government and not anarchy. Φυσικά έχουν διαφορετικό ρόλο και διαφορετικές υπευθυνότητες και δόξα στον Κύριο που το έκανε έτσι για να έχουμε κυβέρνηση, τάξη και όχι αναρχία. But we see God reproducing himself in everything around him. Αλλά βλέπουμε τον Θεό να αναπαράγει τον εαυτό του σε οτιδήποτε γύρω του. The love of God, the life of God in everything. Η αγάπη του Θεού, η ζωή του Θεού σε όλα. Oh, I wish we saw the wisdom of God behind everything. Και εύχομαι να μπορούσαμε να δούμε την σοφία του Θεού πίσω από όλα. What others call foolishness, we call wisdom. Αυτό που οι άλλοι αποκαλούν μωρία, ανοησία, εμείς αποκαλούμε σοφία. If you live like a Christian, αν ζεις σαν χριστιανός, you are an abomination to the world. Είσαι δέλυγμα για τον κόσμο. That's a heavy word. Αυτή είναι μια βαριά λέξη. Who said that they will like us? Ποιος είπε ότι θα τους αρέσουμε? That's what is being preached from the pulpits. People should like us. Αυτό όμως κηρύτεται από τον άβονα ότι πρέπει να αρέσουμε στους ανθρώπους. No, no, it has two meanings, okay? We should have good behavior, be friendly. Ναι, πρέπει να έχουμε καλή συμπεριφορά και να είμαστε φιλικοί. Keep our word, have integrity. Να έχουμε ακυρεότητα, να κρατάμε το λόγο μας. In that way, yes. Με αυτή την έννοια, ναι. But in compromising holiness. Αλλά όσον αφορά το να συμβιβάζουμε τον αγιασμό. The fear of God. Το φόβο του Θεού. No way. Όχι. So to them, if we behave as Christians. Έτσι σε αυτούς, για αυτούς, εάν συμπεριφερόμαστε ως χριστιανοί. Love the Lord, hate the worldly system. Και αγαπούμε τον Κύριο, αλλά μισούμε το κοσμικό σύστημα. We are an abomination to them, and they are should be, and they are an abomination to us. Είμαστε ευδέλυγμα για αυτούς και αυτοί πρέπει να είναι ευδέλυγμα για μας. All because of the cross of Christ. Και όλα λόγω του σταυρού του Χριστού. When I was a little, I didn't know much about the cross. Όταν ήμουν μικρός, δεν γνώριζα πολλά για τον Σταυρό. And when I was a Christian, I didn't know much about the cross. Και όταν ήμουν χριστιανός, δεν γνώριζα πολλά για τον Σταυρό. But the cross is the very center of our message. It is the center of our message. Αλλά ο Σταυρός είναι το επίκεντρο του μηνύματός μας. The preaching of the cross is to them foolishness that don't believe. Το κήρυγμα του Σταυρού είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν, ανοησία. But for us is the power of God. Αλλά για μας είναι η δύναμη του Θεού. So if we get it as wisdom, it produces power. Έτσι αν το παίρνουμε ως σοφία, παράγει δύναμη. It produces protection. Παράγει προστασία. And I'm coming to where we gave the practical illustrations about the young lady and Rahab. Και έρχομαι στο σημείο που δώσαμε τις απεικονίσεις για αυτή την νεαρή δασκάλα και τη Ραάβ. The way they behaved, Psalm
took it as foolishness. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, κάποιοι το πήραν σαν ανοησία. But both of them, the teacher and sister Rahab, όμως και οι δυο did the right thing. Η δασκάλα και η αδερφή Ραβ έκαναν το ορθό. But they lied. Μα είπαν ψέματα. You remember the story of Rahab. Θυμάσαι την ιστορία της Ραβ. She had hidden two of the spies of Israel. Είχε κρύψει τους δύο κατασκόπους του Ισραήλ. And when they came, when her own people came to ask for them, she said, they run after them. They're not here. Και όταν ήρθαν από το δικό της λαό να τη ρωτήσουν που είναι, αυτή είπε, έτρεξαν μακριά, δεν είναι εδώ. She didn't say, I hate them, I have to say the truth now that I'm a believer. They're under here, get them. Δεν είπε, τώρα που με πιστεί πρέπει να πω την αλήθεια, είναι κάτω εδώ κρυμμένοι, πιάστε τους. If a gunman comes to your house, if there is a war and breaks out, and enemy soldiers come to your house and say, where are your children? Are you going to say, I'm a Christian, I'm going to tell them the truth, they're here, get them? Αν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος οπλοφορεί και θέλει να κάνει κακό και σου πει, πού είναι τα παιδιά σου, δεν θα του πεις, να τα εδώ. Μετά του διεφθαρμένου, διεφθαρμένος θέλει σφερθεί. This means to those that are corrupted in mind, you will try to deceive them. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτούς που είναι διεφθαρμένοι στο νου θα προσπαθήσεις να τους ξεγελάσεις. When you put a sticker outside your house, όταν βάζεις ένα αυτοκόλλητο έξω από το σπίτι σου, and you say this is under protection, this house is under protection, it has an alarm system. Και λέει, αυτό το σπίτι είναι υπό προστασία, είναι κάτω από σύστημα συναγερμού. And you don't have a real one. Και δεν έχεις πραγματικό συναγερμό. Well, doesn't the Bible says that the angels of the Lord encamp round about us? Δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι άγγελοι του Κυρίου στρατοπεδεύουν κύκλο ημών. We have the best system. Έχουμε το καλύτερο σύστημα. But yet we deceive them. Παρ' όλα αυτά, τους ξεγελάμε. Yeah. We want to deceive the deceiver. Θέλουμε να ξεγελάσουμε αυτόν που ξεγελάει. That's what exactly the Bible says when it says μετά του διεφθαρμένου, ο διεφθαρμένος θέλει σφερθεί. That's what exactly. Αυτό εννοεί ακριβώς η Βίβλος όταν λέει αυτό. You will deal with the same measure. You'll take their foolishness, give it back to them. Θα χρησιμοποιήσεις τα ίδια μέσα. Θα χρησιμοποιήσεις την ανοησία τους για να τους ξεγελάσεις. Now you may say, but they both lied, the teacher and Rahab, sister Rahab. Μα και δύο είπαν ψέματα, και η Ραβ και η δασκάλα. So the answer is the following. Όμως η απάντηση είναι η εξής. When you have two of the commandments of God, όταν έχεις δύο εντολές του Θεού, and you have to keep the one, και μπορείς να κρατήσεις, you can only keep one, και μπορείς να κρατήσεις μόνο τη μια, against the other, τη μια έρχεται ενάντια στην άλλη, you will choose that which is more serious for the time, for the case. Θα διαλέξεις να τηρήσεις την εντολή που είναι πιο σημαντική, πιο σοβαρή για εκείνη τη στιγμή. Thou shalt not lie. Everybody knows that. Δεν μη ψεύδεσαι, δεν πρόκειται να πεις ψέματα. You know why everybody knows that? Ξέρετε γιατί το ξέρουν όλοι? Because everybody does that. Επειδή όλοι λένε ψέματα. But anyway, thou shalt not lie. One of the commandments. They both lied. Να μην λες ψέματα. Και οι δύο είπαν ψέματα. But they both sacrificed their lives. Όμως και οι δύο θυσίασαν τις ζωές τους. Put their lives on the line, ή έβαλαν τη ζωή τους σε κίνδυνο. And putting their lives on the line was a higher level of commandment they should keep. Και το να βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο ήταν πιο υψηλού επίπεδου εντολή. What's the commandment? What's the commandment? Ποια είναι η εντολή? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν σου. Because love was
a higher value at the time. Επειδή για εκείνη τη στιγμή η αγάπη είχε μεγαλύτερη αξία. That would produce protection to the children and to the people of God. Και θα παρήχε προστασία στα παιδιά και στο λαό του Θεού. In both cases, we have the lady teacher. Στις δύο περιπτώσεις και της Ραβ. They preferred to lie than not to love. Προτίμησαν να πούνε ψέματα από το να μην αγαπήσουν. Okay, is that clear? When we have two commandments, έτσι, όταν έχεις δύο εντολές, we keep the one that is more important for the others around us. Και μπορείς να κρατήσεις μόνο μια, κρατάς, στηρείς την αυτή που είναι πιο σημαντική για όλους γύρω σου και για σένα. Amen. Otherwise, it would be foolishness to say, "Okay, I'm a Christian. They are right here," and gun them down. Διαφορετικά θα ήταν ανοησία να πεις, εντάξει, είμαι χριστιανός, να τους εδώ και απλά να τους παραδώσεις προς θάνατο. You see, these things are, you know, just going on as questions in the mind of Christians, and they have to have an answer. Και αυτά τα ερωτήματα κυκλοφορούν στη σκέψη των χριστιανών και πρέπει να έχουν μια βιβλική απάντηση. So if we know how to operate in the wisdom of God, wisdom will produce protection. Έτσι αν γνωρίζουμε πώς να κινούμαστε μέσα στη σοφία του Θεού, η σοφία του Θεού θα παράγει προστασία. And we have the verse before us, but of him, 1 Corinthians 1:30, of him are ye in Christ Jesus. Και έχουμε το εδάφιο μπροστά μας, 1 Κορινθίους 1:30, αλλά εσείς είστε εξ αυτού. Who of God is made unto us wisdom and righteousness, sanctification and redemption. Εν Χριστώ Ιησού, όσους εγεννήθη σε μας, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. We gave the secular dictionary definition of philosophy. Δώσαμε τον ορισμό από ένα κοσμικό λεξικό για την φιλοσοφία. And now we gave the biblical definition of philosophy. Και τώρα δώσαμε τον βιβλικό ορισμό της φιλοσοφίας. And it's not about what is philosophy. The Bible doesn't only say what is philosophy, it tells us who is philosophy. Και δεν είναι μόνο για το τι είναι φιλοσοφία. Η Βίβλος δεν μας λέει μόνο τι είναι φιλοσοφία, αλλά ποιος είναι φιλοσοφία. We have the biblical definition. Έχουμε το βιβλικό ορισμό. And to you that are in Christ, Jesus Christ, who, referring to Jesus Christ, of God is made unto us wisdom. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις, και μιλάει για τον Κύριο Ιησού, εγεννήθης ημάς σοφία. We have a definition of what the etymology literally means as philosophy. Έχουμε τον ορισμό για την κυριολεκτική ετυμολογία της λέξης. But we also have and showed you the biblical definition of wisdom. Και επίσης σας έχουμε δείξει το βιβλικό ορισμό της σοφίας. And also answered the tough question, what should you do in times of urgency and emergency? Και επίσης απαντήσαμε το δύσκολο ερώτημα, το τι πρέπει να κάνεις σε επίγουσες καταστάσεις. If you have two commandments to keep, you keep the highest in value. Αν έχεις δύο εντολές που μια έρχεται αντίθετη στην άλλη και μπορείς να κρατήσεις μόνο τη μια, κρατάς αυτή που έχει μεγαλύτερη αξία. For the time and the case. Για τον καιρό εκείνο και για την περίπτωση. And the Holy Spirit will direct you. Και το Άγιο Πνεύμα θα σε κατευθύνει. Listen, what is knowledge? Τι είναι γνώση? Knowledge is data, information. Η γνώση είναι δεδομένα, πληροφορίες. What is wisdom? Τι είναι σοφία? Wisdom is applied knowledge. Σοφία είναι η εφαρμοσμένη γνώση. So wisdom is to do the right thing. Έτσι, σοφία είναι να κάνεις το σωστό.
at the right time, την σωστή ώρα, in the right place, στο σωστό μέρος, to the right person. Και προς το σωστό άτομο. I hope I remember that to say them again. Ελπίζω να το θυμάμαι και να το ξαναπώ. Wisdom is applied knowledge, not just data, not just raw data. Η σοφία δεν είναι απλά δεδομένα, αλλά είναι εφαρμοσμένη γνώση. Okay, so that's wisdom, amen. Αυτό είναι σοφία. And we need wisdom. Και χρειαζόμαστε σοφία. Which is to do the right thing. Που σοφία είναι να κάνεις το σωστό. At the right time. Σωστή ώρα. At the right place. Στο σωστό μέρος. To the right person. Στο σωστό άτομο. And only the Holy Spirit. Και μόνο το Άγιο Πνεύμα. Can help you with divine wisdom. Μπορεί να σε βοηθήσει με θεία σοφία. Who Jesus Christ became unto us wisdom. Ώστις ο Κύριος Ιησούς γεννήθη εις εμάς σοφία. What else did we find out, learn in this course? Τι άλλο μάθαμε σε αυτό το μάθημα? One, we take their question, those with evil, wicked motives. Πρώτον, παίρνουμε την ερώτηση αυτών που έχουν κακά, πονηρά κίνητρα. We don't rush to the answer, give it back to them. Και δεν τρέχουμε να απαντήσουμε, αλλά τους δίνουμε πίσω την ερώτηση. Show them the foolishness of the question or suggestion or opinion. Δείχνοντας την ανοησία αυτής της ερώτησης ή της εισήγησης ή της γνώμης. And then give them the answer. Και μετά τους δίνουμε την απάντηση. At the same time, you should be aware that you need three things. We need three things. Παράλληλα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε τρία πράγματα. We need the mind of Christ. Χρειαζόμαστε το νου του Χριστού. The spirit of Christ. Το πνεύμα του Χριστού. And the word of Christ. Και το λόγο του Χριστού. And thank God we have them all. Και δόξα στον Κύριο γιατί τα έχουμε και τα τρία. We need three elements. Χρειαζόμαστε τρία στοιχεία. Of equipment. Τρία στοιχεία εξοπλισμού. It is the mind of Christ, the spirit of Christ, and three, the word of Christ. Είναι ο νους του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού και ο λόγος του Χριστού. And we need three doctrines. Και χρειαζόμαστε τρεις διδασκαλίες. To behave in wisdom. Για να συμπεριφερόμαστε με σοφία. Number one. Πρώτη. The doctrine of inspiration. Η διδασκαλία της έμπνευσης. And number two, the doctrine of revelation. Δεύτερη, η διδασκαλία της θείας αποκάλυψης. And number three, the doctrine of divine preservation. Και τρίτη διδασκαλία είναι η διδασκαλία της θείας διατήρησης. I believe the word of God. Πιστεύω τον λόγο του Θεού. How much? All of it. Πόσο? Όλο. For example, the King James Bible. Για παράδειγμα, τη Βίβλο King James. I would prefer not to call it the King James Bible. I do it out of necessity. Θα προτιμούσα να μην την ονόμαζα King James Βίβλο, αλλά το κάνω λόγω ανάγκης. We do so to differentiate between the modern versions and the holy word, inerrant, eternal word of God. Και το κάνουμε για να την ξεχωρίσουμε από τις μοντέρνες νεωτεριστικές εκδόσεις. Okay. It's the same as we say Pentecostal or Methodist or Presbyterian. Είναι το ίδιο σαν να λες Πεντηκοστιανός, Μεθοδιστής. I would prefer to say just Christian, that's it. Εγώ θα προτιμούσα να λέω απλά Χριστιανός και αυτό. But then we deceive the others because they think you might be Orthodox. Αλλά μετά or Catholic. Ξεγελάμε τους άλλους γιατί μπορεί να νομίσουν ότι είσαι Ορθόδοξος ή Καθολικός. By the way, something else for you to know and learn. Και κάτι άλλο για να γνωρίζετε ή να μάθετε. Today, the most important thing for Ivan is Eleni's birthday. Σήμερα το πιο σημαντικό πράγμα για τον Ιβάν είναι τα γενέθλια της Ελένης. And for us to praise the Lord for Eleni. Και εμείς δόξα στον Κύριο για την Ελένη.
Tomorrow there are other birthdays. Αύριο θα είναι άλλα γενέθλια. Two of them. Δύο άλλων. But yesterday somebody else's birthday was, of course. Μα χθες ήταν κάποιο άλλο τα γενέθλια. Yesterday though, 31st of October 1517. Όμως χθες στις 31 Οκτωβρίου του 1517. One man had a divine revelation from God that we are saved by grace and grace alone. Ένας άνθρωπος είχε τη θεία αποκάλυψη από τον Θεό ότι είμαστε σωσμένοι δια της χάριτος και μόνο δια της χάριτος. Sola gratia. Μόνο χάρις. You see, in the theology world, they keep the Latin terms. Βλέπετε στον κόσμο της θεολογίας κρατάνε τους λατινικούς όρους. What else of sola do you remember? Bravo. Sola scriptura. Όπως και όρος sola scriptura που σημαίνει μόνο η γραφή. Now you don't need to remember them. Δεν χρειάζεται τώρα να τους θυμάστε αυτούς τους but όρους. But you don't have anything to lose if you learn them. Αλλά δεν χάνετε και κάτι αν τους μάθετε. At last, let Christians be thirsty for education, Christian education. Επιτέλους, ας διψάζουν οι χριστιανοί για να έχουν χριστιανική εκπαίδευση. Let me try and remember the five solas that started 500 years ago. Και επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να θυμηθώ τα πέντε ρητά με τη λέξη μόνο που άρχισαν πριν 500 χρόνια. But I want to use my mind, the mind of Christ. Τα έχω γραμμένα, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω το νου του Χριστού. Just in case the mind of Sophocles interferes, I'll go to my notes. Και αν παρέμβει η ανθρώπινη σάρκα, θα πάω στις σημειώσεις μου. Okay, 1517. Το 1517. To 2017 makes 500 years. Δηλαδή πριν 500 χρόνια. Okay. I like to go very slow, but I have to stop here. Μ' αρέσει να πηγαίνω πολύ αργά, αλλά πρέπει να σταματήσω εδώ. 500 years of Reformation, celebrating Reformation. What do we celebrate? 500 χρόνια όπου γιορτάζουμε τη μεταρρύθμιση. A revival, true, genuine revival that revolutionized the whole world. Μια πραγματική αναζωπήρωση που άλλαξε όλο τον κόσμο. Έχω τρεις διαφορετικές ώρες. Ποιο? Όχι το μια ώρα μόνο. Τι ώρα είναι? 20. Εκείνο τη 9:25. 8:25. Κάποιος με σαμπόταρε. Just kidding. Λοιπόν, anyway, απλώς πάτησε αυτό και μηδένισε. Sorry. Okay, ας ολοκληρώσουμε. 500 years. 500 χρόνια. Five solas. I want you to remember them. Πέντε solas. Πέντε ρητά με τη λέξη solas. Μόνο. We'll say it in Latin and then we'll translate Greek and English. Number one, sola scriptura, which means scripture only. Νούμερο ένα, sola scriptura, που σημαίνει μόνο ο λόγος του Θεού, μόνο η γραφή. What's the difference between us and the Orthodox or the Catholic? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμάς και των Ορθόδοξων ή των Καθολικών? What's the difference? Exactly. Say that again. Not sola scriptura. Όλα τα άλλα, εκτός από τη Βιβλία. Sola scriptura. Only the scripture. We believe the scriptures. Εμείς πιστεύουμε τη γραφή.
Listen, I heard that from Catholic and Orthodox theologians. I know what I'm saying. Από καθολικούς και ορθόδοξους θεολόγους και ξέρω τι λέω. They don't believe that it's the scripture only. Δεν πιστεύουν ότι είναι μόνο ο λόγος του Θεού η γραφή. They even believe we the laity. Και πιστεύουν ότι εμείς οι λαϊκοί, όπως μας ονομάζουν. They are the clergy and we are the laity. Αυτοί είναι οι κληρικοί και εμείς είμαστε ο λαός, οι λαϊκοί. No, no, everybody is clergy in the eyes of God. Όχι, στα μάτια του Θεού όλοι είμαστε ιερείς. Κληρικοί. Which comes from, I think it comes from the elect, right? Κλήρος, election. Κλήρωση, εκλεκτός, εκλεξιμότητα και όλα αυτά. I mean, we are the elect of God, all of us. Όλοι μας είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Tell me, what does Joshua 1:8 says? Τι λέει ο Ιησούς του Ναβί 1:8? In this book of the law shalt thou meditate day and night. Εν αυτό το βιβλίο του νόμου θα μελετάς μέρα και νύχτα. So that you shall behave in wisdom. Δια να φέρεις να συμπεριφέρεσαι με σοφία. Amen. And in Deuteronomy and in Matthew 4:4 and Luke 4:4. Και στο Δευτερονόμιο Ματθαίος 4:4 και Λουκάς 4:4. Man, not laity or clergy, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the word of God. Ο άνθρωπος, όχι ο λαϊκός ή ο κληρικός, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με τον άρτο, αλλά με κάθε λόγο ο οποίος βγαίνει από το στόμα του Θεού. So we are sola scriptura. Έτσι πιστεύουμε ότι είναι μόνο η γραφή. We base our lives, our faith. Βασίζουμε τη ζωή μας και την πίστη μας. We have declared this is the final authority in our lives. Και διακηρύττουμε ότι αυτή είναι η τελική και ύψιστη εξουσία στη ζωή μας. And in, when in foolishness they come and tell you, oh, ποιος είναι ο αρχηγός σας εσάς. Και μέσα σε ανοησία. Who is your leader? Και σου λένε ποιος είναι ο ηγέτης σου. You say the Lord Jesus Christ and His Word. Και εσύ να λες ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ο Λόγος του. And when they say, I know Sophocles, you know, David, when they mention a human name, και όταν λένε το όνομα κάποιου ανθρώπου, you tell them respectfully, I respect the man of God, but he is not my final authority. Να τους πεις με σεβασμό, σέβομαι τον άνθρωπο του Θεού, αλλά αυτός δεν είναι η τελική ύψιστη μου εξουσία. He taught me my final authority is the word of God, and that's what I follow. Μου δίδαξε ότι η ύψιστη μου εξουσία είναι ο λόγος του Θεού και αυτό τον λόγο του Θεού ακολουθώ. Even if the one who teaches me to follow the word falls, I can stand because my faith is based on nothing else. Ακόμη και αν αυτός που μου δίδαξε να εμπιστεύομαι και να ακολουθώ μόνο τον λόγο του Θεού πέσει, εγώ μπορώ να σταθώ γιατί η δική μου πίστη στηρίζεται on nothing else but on Jesus' blood and righteousness. Σε τίποτε άλλο παρά μονάχα στο αίμα του Κυρίου Ιησού και στη δικαιοσύνη του. Are you safe? Είσαι σωσμένος? Ασφαλισμένος. Are you saved? Είσαι ασφαλισμένος? Yes, you're saved. Then are you safe? Yes, you're safe. Why? Ναι, είσαι σωσμένος και ασφαλισμένος. Because γιατί the word of God is your final authority. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι η τελική ύψιστη σου εξουσία. You are here to be taught the word of God. Είσαι εδώ για να διδαχθείς τον λόγο του Θεού. So if I make a mistake, you will easily pick it up. Έτσι ώστε αν εγώ κάνω λάθος, εσύ εύκολα θα το εντοπίσεις και θα το ακυρώσεις. The motto of the Catholic Church, το ρητό της Καθολικής Εκκλησίας, keep everybody poor except the Vatican. Κρατήστε τους όλους φτωχούς εκτός από το Βατικανό. Και αυτό είναι που κάνουν. To be a monk, για να είσαι μοναχός and a clergy, you have to take five oaths.
Πρέπει να κάνεις πέντε όρκους. One of them ένας από αυτούς is an oath of poverty. Είναι όρκος φτώχειας. In other words, you curse yourself. Με άλλα λόγια, καταράσεις τον εαυτό σου. And when I say Catholic Church, Catholic and Orthodox, they're cousins. They believe the same things. They worship different idols. Και όταν λέω Καθολική Εκκλησία, η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι απλά ξαδέρφια, πιστεύουν τα ίδια πράγματα. If all of a sudden somebody said, well, let us unite for this coming on Sunday. Αν ξαφνικά κάποιος πει, ας ενωθούμε για αυτή την ερχόμενη Κυριακή. Let us unite because we all are Christians. No, no, no. Ας ενωθούμε γιατί όλοι μας είμαστε χριστιανοί. First of all, πρώτα απ' όλα, we unite only in the Word. Ενωνόμαστε μόνο μέσα στο Λόγο του Θεού. If they don't believe and keep the Word, how can we unite? Εάν δεν πιστεύουν και δεν τηρούν το Λόγο του Θεού, πώς μπορούμε να ενωθούμε? I think it's in Daniel 8:25. Πιστεύω ότι είναι στον Δανιήλ 8:25. By peace he, the Antichrist, shall deceive many. Δια της ειρήνης θα πλανήσει πολλούς ο Αντίχριστος. In the last days many shall wax cold. Στις τελευταίες μέρες πολλοί θα ψυχρανθούν. In the last days. Στις τελευταίες μέρες. So I'm saying this to you because it's very updated information. Σας τα λέω γιατί είναι πολύ ενημερωμένες πληροφορίες. And they come out of people that we used to follow. Και τις λένε, προέρχονται από ανθρώπους που συνηθίζαμε να ακολουθούμε. And guess what? Και σκεφτείτε τι. What should be my or our behavior? Should we still follow them? Ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας? Πρέπει να τους συνεχίσουμε να τους ακολουθούμε? Όχι. And let me give you the warning. If you hear anybody. Και επιτρέψτε μου να σας προειδοποιήσω. Αν ακούσετε οποιονδήποτε. And you will hear. Και θα ακούσετε. Of urging the body of Christ, the church, to stop the division line between the Catholics and the born again, να προτρέπει το σώμα των χριστιανών να σταματήσουν να διαχωρίζουν ανάμεσα σε and say, let us be all one. Σε καθολικούς και αναγεννημένους και να λένε ας γίνουμε όλοι ένα. And they said they signed a declaration about being saved by grace through faith. Και να πούν ότι υπέγραψαν, είπαν ότι έγραψαν μια διακήρυξη ότι είμαστε σωσμένοι μόνο διά της χάριτος. So we are people of the Holy Spirit, they say. Και λένε αυτοί ότι είμαστε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος. Are you really? How come the author of the scriptures take you somewhere where he is not? Είσαι πραγματικά, πώς γίνεται ο συγγραφέας της γραφής να σε πάρει κάπου που ο ίδιος δεν είναι? Who gave us the scripture? Ποιος μας έδωσε τη γραφή? Will he ever take us away from the scripture? Θα μας πάρει ποτέ μακριά έξω από τη γραφή? Or to sola scriptura? Ή μόνο στην γραφή? Ποιος γράφει καλά γράμματα? Φτάνει. Είναι καλύτερη σου φίλη. Okay, γράψε ένα. Sola scriptura. Αφού νομίζω ξέρεις και ισπανικά έτσι λίγο. Όχι. Θα σε βοηθήσει Στέλλα. Ναι. Sola scriptura. Δύο. Two. Sola gracia. Μόνο. Χάρις. Μόνο grace. Χάρις. Sola scriptura. Δύο. Two, number two. Sola gracia. Number three, sola fide, which is only faith, by faith only. Μόνο πίστη. Sola gracia, νομίζω έτσι sola πρέπει fide. Να γραφετε. Και μετά sola fide, όπως τα ακούς, IDE. Sola fide, number four,
4 is sola Christus, only Christ, mono Christus, S-T-U-S. And number 5, sola Gloria Dei. Gloria, santo Gloria. Dei, D-E-I. Και 5, μόνο η δόξα του Θεού. Μόνο δόξα στον Θεό. This is the basis of our faith. Αυτή είναι η βάση της πίστης μας. In other words, only the scriptures and scriptures only. Μόνο, no oral human traditions. Μόνο η γραφή και, και η γραφή μόνο, καμία ανθρώπινη παράδοση. You want to unite with me? Θες να ενωθείς μαζί μου? I would love to. Θα μου άρεσε. But I don't put the terms, the Holy Spirit does. Αλλά δεν βάζω εγώ τους όρους, το Άγιο Πνεύμα τους βάζει. Do you remember Ephesians 4:3? Θυμάστε τους Εφεσίους 4:3? Keep the unity of the Spirit. Διατήρησε την ενότητα του Πνεύματος. The Holy Spirit does it, I keep it. Το Άγιο Πνεύμα κάνει την ενότητα και εγώ την διατηρώ. It's not vice versa. Δεν είναι το αντίστροφο. It's not I do it and the Holy Spirit has to keep it. Δεν είναι εγώ που κάνω την ειρήνη και το Άγιο Πνεύμα πρέπει να την διατηρήσει. He is Lord. Αυτός είναι Κύριος. You want to unite with me, sola scriptura. Θέλεις να ενωθείς μαζί μου, μόνο η γραφή. I believe we are saved by grace and grace alone. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σωσμένοι μόνο δια της χάριτος και δια της χάριτος μόνο. Through grace alone, through faith alone. Δια της χάριτος μόνο και δια της πίστεως. In Christ alone. Μόνο εν Χριστώ. Did you hear that? Το ακούσατε αυτό? By grace only, by faith only, in Christ only. Δια της χάριτος, μόνο δια της χάριτος, μόνο δια της πίστεως, μόνο εν Χριστώ. And all of these, και όλα αυτά, to the glory of my God. Είναι προς δόξα του Θεού. You want to unite with me? Θες να ενωθείς μαζί μου? Stick to these principles. Μείνε με μόνο αυτές τις 5 αρχές. It's a mystery. Είναι ένα μυστήριο. God's word is God's word and must be kept as such. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού και πρέπει να κρατηθεί, να διατηρηθεί τέτοιος. Why was there revival 500 years ago that changed the whole world? Γιατί ξεκίνησε, υπήρξε αυτή η αναζωοπήρωση πριν 500 χρόνια που άλλαξε όλο τον κόσμο? Anybody remembers from where it started? Θυμάται κάποιος από πού άρχισε? Let me reverse the question. What is the darkest continent in the whole earth nowadays, spiritually speaking? Ποια είναι η πιο σκοτεινή ήπειρος στις μέρες μας, μιλώντας πνευματικά? Europe. Did you know that it all started in Europe? Γνωρίζατε ότι όλα ξεκίνησαν στην Ευρώπη? From people who clinged themselves to sola scriptura, sola gratia, sola fide, to the scriptures, by grace only, by faith only, in Christ only, to the glory of God only. Από ανθρώπους που πραγματικά πίστεψαν και κράτησαν ότι είναι μόνο δια των γραφών, μόνο δια της χάριτος, μόνο δια της πίστεως, μόνο εν Five true elements of true revival. Sola scriptura. Πέντε πραγματικά στοιχεία για πραγματική αναζωπήρωση. Μόνο scriptures only. Which scriptures? Μόνο λόγος του Θεού. That's my point. Which scriptures? Ποιες γράφες? The ones that don't take out or
add on anything to the word of God. Αυτές που δεν αφαιρούν ή δεν προσθέτουν οτιδήποτε στο λόγο του Θεού. Not the apocrypha. Ούτε τα απόκρυφα. Not the human traditions. Ούτε οι ανθρώπινες παραδόσεις. But from Genesis through Revelation. Αλλά από την Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Can you imagine? You know, some manuscripts say. What do you mean, some manuscripts? Κάποια χειρόγραφα λένε. Γιατί εννοούμε όταν λέμε κάποια χειρόγραφα? What do you mean? Should I mean sometimes? Should I base my faith on some manuscripts and some other times on some other manuscripts? Μήπως κάποιες φορές πρέπει να βασίζω την πίστη μου σε μερικά εδάφια και κάποιες άλλες φορές σε κάποια άλλα? Or always on sola scriptura? Ή πάντοτε μόνο στην γραφή? I have much to say about this subject. Έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα. That's one of the subjects. Αυτό είναι ένα από τα θέματα. But 500 years have passed, and nowadays. Μόλις 500 χρόνια πέρασαν και στις μέρες μας. At the 500th celebration of the Reformation. Στην 500η επέτειο της μεταρρύθμισης. We have evangelical Christian leaders. Έχουμε ευαγγελικούς χριστιανούς ηγέτες. That when we say evangelical, we mean born again, Bible believing Christians used to mean so. Αναγεννημένους πιστούς, τουλάχιστον συνήθιζαν να είναι. Nowadays they celebrate by having common meetings with Catholics and calling all of us to unite. Στις μέρες μας γιορτάζουν αυτό κάνοντας συχνές συναντήσεις με καθολικούς και καλώντας και όλους εμάς να κάνουμε το ίδιο. On the 500th anniversary of the Reformation. Στην επέτειο 500 χρόνων μεταρρύθμισης. Revival started because people paid with their own lives to keep scripture only. Η αναζωπήρωση άρχισε γιατί άνθρωποι πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή για να κρατήσουν αυτές τις πέντε αρχές, μόνο η γραφή. Martin Luther. Ο Μαρτίνος Λούθηρος. Manually went without a Samsung, without an iPhone, without a tablet. Ο ίδιος πήγε χωρίς κανένα μέσο, τεχνολογικό μέσο. And he wrote 95 theses. Και έγραψε 95 θέσεις. And nailed them on the main door of the church of his city in Europe. Και τις κάρφωσε σε κάθε εκκλησία της πόλης του. Then came the King James Bible. Και μετά από αυτό ήρθε η βίβλος King James. Same time, printing machines were discovered by chance, by random. Ανακαλύφθηκαν οι εκτυπωτικές μηχανές. And because sola scriptura was made available to the laity, to the everyday believer. Και επειδή η γραφή έγινε διαθέσιμη σε απλούς ανθρώπους, απλούς πιστούς. Revival broke out to Europe and to all the continents. Ξέσπασε αναζωπήρωση στην Ευρώπη και σε όλη την Ήπειρο. Nowadays, σε όλες τις Ήπειρους. You don't find any movements anymore using the King James Bible, especially young people. Στις μέρες μας δεν βρίσκεις πολλές κινήματα να χρησιμοποιούν την βίβλο King James και ιδιαίτερα νεαρούς. That's why every kind of revival they try to have will fall into a counterfeit. Γι' αυτό τον λόγο κάθε είδους αναζωπήρωση που θα έχουν απλά. Because part of the word is not the word. Either we have the whole word or no word at all. Μέρος του λόγου δεν είναι όλος ο λόγος. Είτε θα έχουμε όλο τον λόγο, είτε δεν θα έχουμε τον λόγο. I believe every scripture of sola scriptura in this word. Πιστεύω κάθε εδάφιο, κάθε λέξη στο λόγο του Θεού. I believe in the Bible only. Πιστεύω μόνο στη Βίβλο. Saved by grace only. Σωσμένος δια της χάριτος. By faith only. Δια της πίστεως μόνο. In Christ alone.
Μόνο εν Χριστώ. And all to the glory of God. Και όλα προς δόξαν Θεού. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού.